Λοιπόν, στο θέμα τώρα της Σοφίας Μπεκατόρου, ανοίγουν τα στόματα στο χώρο του αθλητισμού. Δεκάδες καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και σωματική βία φτάνουν στη Γενική Γραμματεία μετά τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατόρου για σεξουαλική κακοποίησή της από μεγάλο στέλεχος της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοείας. Ο ασκός του Αιώλου άνοιξε και για να κλείσει πρέπει να πέσουν κεφάλια, λένε οι αρμόδιοι. Του είπα ότι ξέρεις κάτι, θα μπορούσα να είμαι η κόρη σου και πώς μπόρεσες να μου το κάνεις αυτό. Του είπα μην τολμήσεις και με ξαναπλησιάσεις στη ζωή σου. Η Σοφία Μπεκατόρου με τη γενναία καταγγελία εξομολόγηση για ό,τι τη συνέβη στα 21 της χρόνια έσπασε πρώτη το τείχος της σιωπής γύρω από τη σεξουαλική κακοποίηση και την κατάχρηση θέσεων εξουσίας στο χώρο του αθλητισμού. Κάθε φορά που θα καταγγέλλεται ένα τέτοιο επέσχυντο γεγονός, όλοι μας θα αποκτάμε φωνή, βροντερή φωνή και θα καταγγέλουμε περίφραστα οποιαδήποτε μορφή βίας. Αυτοί που πρέπει να φοβούνται είναι οι θύτες, όχι τα θύματα. Τα στόματα άνοιξαν. Η χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων από τα χείλη άλλων αθλητριών σαρωτική. Με υποχρέωση να ξεντηθώ, με εξέταση με ανάρμοστο τρόπο σε εκδίζοντα σημεία που δεν θα έπρεπε. Η Ραμπέα Ιατρίδου στην τρυφερή ηλικία των 19 ετών εξαιτίας ενός τραυματισμού βρέθηκε μπροστά σε έναν αθλίατρο. Η συμπεριφορά του την έκανε να φοβηθεί, να ντραπεί, να σοπάσει. Μου ζήτησε να σηκωθώ και να σκύψω. Στάθηκα αντικριστά του και πήγα να σκύψω εμπρός. Όχι, μου είπε, όχι έτσι. Θα γυρίσεις και θα σκύψεις μπροστά μου. Είχα πανικοβληθεί, το ένιωθα τελείως λάθος, αλλά δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Τη δική της βόμβα έριξε και η ασημένια Ολυμπιονίκης του άλματος εις ύψος Νίκη Μπακογιάννη. Μιλώντας στο Star αποκαλύπτει πώς ένιωσε όταν αντιλήφθηκε τις ορέξεις ενός μεγαλοπαράγοντα του ΣΕΓΑΣ. Μου είχε συμβεί μια παρενόχληση όταν είχα επιστρέψει μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες από έναν άνθρωπο πολύ κοντινό και του χώρου που με σόκαρε κιόλας γιατί δεν περίμενα ποτέ ένας άνθρωπος ας πούμε του αθλητισμού και ένας άνθρωπος που με ξέρει πολύ μικρό παιδί ότι θα σκεφτεί κάτι τέτοιο. Στα χέρια ενός μεγαλογιατρού της εθνικής ομάδας πόλο έπεσε όπως εξομολογήθηκε και η διεθνής αθλήτρια υδατοσφαίρισης Μάνια Μπικόφ πριν από 30 χρόνια. Μου ζήτησε να κατεβάσω το μαγιό μέχρι τη μέση. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τα έχασα. Εννοείται υπάκουσα. Δεν μου άρεσε. Μετά τη μεγάλη δημοσιότητα που πήρε η καταγγελία της Σοφίας Μπεκατόρου για σεξουαλική παρενόχληση, η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία ζήτησε από το φερόμενο ως δράστη την παρέτησή του από τη θέση του Αντιπροέδρου και εκείνος την υπέβαλε. Μάλιστα, με ανακοίνωσή του απάντησε σε όσα ακούγονται, λέγοντας πως πολλοί τον καταδίκασαν ως θήτη πριν του δοθεί η ευκαιρία να εκφέρει τη δική του άποψη. Προκειμένου να διαφυλάξω την υγεία και την προστασία άλλων παιδιών, έστω και αρκετά καθυστερημένα, αποφάσισα να μιλήσω ανοιχτά. Ο πρώην σύζυγος της Σοφίας Μπεκατόρου και πατέρας των δύο παιδιών τους λύγησε. Όπως αποκάλυψε, δεν γνώριζε τίποτε για όσα είχαν συμβεί. Την έχω δει να βγαίνει με αυτή την καταγγελία. Όπως υπόθηκε, δεν τη θυμήθηκε τώρα, αλλά δεν την ξέχασε ποτέ. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν πολύ πιο δύσκολο να το κάνει από όλα τα προηγούμενα που κατάφερε. Πολύ σημαντικό είναι ότι μπόρεσα να το μοιραστώ με τα παιδιά μου πριν ακόμη γίνει αυτό και πριν πάρει τόσο μεγάλη έκταση. Προσπάθησα να τους εξηγήσω τι έχει συμβεί, αν και είναι μικρά, 12 και 9. Η καταγγελία της Σοφίας Μπεκατόρου μπήκε στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών που αναμένεται να διατάξει προκαταρκτική έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αθλήτρια μέσα στα επόμενα 2-24 ώρα θα κληθεί για κατάθεση. Αύριο η αθλήτρια θα έχει συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου.